Πατέρα μας Άγιε, με ταπεινές καρδιές ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο Σου. Θα Σε ευχαριστήσουμε, Κύριε μας, για την πολλή αγάπη, για τη χάρη Σου, Κύριε μας, και το έλεος Σου στη ζωή μας. Κάτι, Κύριε μας, που ποτέ δεν αξίζαμε, αλλά Εσύ το έδωσες, Κύριε μας, επειδή Εσύ πρώτος μας αγάπησες. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας, που έχουμε μέσα μας μια ζωντανή ελπίδα. Η ελπίδα, Κύριε μας, της δόξας του ουρανού. Ότι μια μέρα θα δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ξέρουμε, Κύριε μας, οι μέρες που ζούμε είναι δύσκολες και το σκοτάδι γίνεται πιο πυκνό και τα χρόνια, Κύριε μας, παίρνουν τις δυσκολίες. Αλλά ξέρουμε, Κύριε μας, ότι η ψυχή μας είναι ασφαλής στα χέρια τα δικά Σου. Ζητάμε, Κύριε μας, σήμερα το πρωί όπως είμαστε μαζεμένοι, Εσύ να γεμίσεις τις δικές μας καρδιές, Κύριε μας, με τις ευλογίες Σου, την αλήθεια τη δικιά Σου, να μας στηρίξεις. Να μας δώσει κουράγιο, Κύριε μας, να σταθούμε, προσμένοντας, Κύριε μας, την ημέρα που θα έρθει ο Ιησούς Χριστός μας, να μας πάρει να είμαστε μαζί Σου. Και σε κάθε δυσκολία, Κύριε μας, Εσύ στήριξε τις ψυχές μας, να μην αποκάμνουμε, αλλά μένουμε στηριγμένοι σε Σένα. Ανάβε, Κύριε μας, και τις άλλες συναθρήσεις, ανάβε, Κύριε μας, τους αρρώστους που δεν μπορεί να είναι μαζί μας, ανάβε τους πενθούντες, Κύριε μας, και ζητάμε, Κύριε μας, Εσύ να δώσεις τον καθένα αυτό που έχουμε ανάγκη. Όλα αυτά στα ζητάμε εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα ήθελα και πάλι, αγαπητοί, να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο του Δανιήλ και θα διαβάσουμε το κεφάλαιο Ιώτα. Είναι στην σελίδα 797. Δανιήλ, κεφάλαιο Ιώτα, στην σελίδα 797. Τα τελευταία τρία κεφάλαια έχουν ένα κοινό θέμα, μια τελευταία αποκάλυψη που δίνει ο Κύριος στον Δανιήλ, και αυτή η αποκάλυψη τον δημιουργεί μεγάλη δυσκολία, βλέποντας μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να καταλάβει, πράγματα που έπρεπε να περάσει ο λαός Ισραήλ, και να κοιτάξουμε τι λέει και να πάρουμε και κάποιο μάθημα για τον εαυτό μας. Δανιήλ, Ιώτα, σελίδα 797 στις Μεγάλες Γραφές. Εν το τρίτο έτη του Κύρου, βασιλέως της Περσίας, απεκαλύφθη λόγος εις τον Δανιήλ, το οποίο το όνομα εκλήθη Βαλτασάσαρ, και ο λόγος ή το αληθινός, και η δύναμη των λεγωμένων μεγάλη, και κατέλαβε τον λόγον και νόησε την οπτασία. Εν τες ημέρες εκείνες, εγώ, ο Δανιήλ, ήμουν πενθών τρεις ολοκλήρους εβδομάδας, άρα των επιθυμητών δεν έφαγον και κρέας και ίνος δεν εισήλθεν εις το στόμα μου. Ουδέ ήλυψα εμ' αυτόν παντελώς, μέχρι συμπληρώσεως τριών ολοκλήρων εβδομάδων. Και την 24η ημέρα του πρώτου μηνός, ενώ ήμουν παρά την οχθή του μεγάλου ποταμού, όσης είναι ο Τίγρης, εσήκωσα τους οφθαλμούς μου και είδον και ειδού, εις άνθρωπος ενδεδειμένος λινά, και οι οσφίες αυτού ήσαν περιεζωσμένε με χρυσίον καθαρόν του οφάς, το δε σώμα αυτού ήτο ως βερίλιον και το πρόσωπον αυτού ως θέα αστραπής, και οφθαμή αυτού ως λαμπάδες πυρός και οι βραχίονες αυτού και οι πόδες αυτού ως όψεις χαλκούς στίλβοντος, και η φωνή των λόγων αυτού ως φωνή όχλου. Και μόνος εγώ, ο Δανιήλ, είδον την όραση, οι δε άνδρες οι όντες μετεμού δεν είδον την όραση. Αλλά τρόμος μέγας επέπεσεν επ' αυτούς και έφυγον για να κρυφθώσει. Εγώ λοιπόν έμεινα μόνος και είδον την όραση, τη μεγάλη ταύτην, και δεν απέμεινε ισχύς εν εμή, η ακμή μου μεταστρέφει εν εμείς εις μοιρασμόν και δεν έμεινε ισχύς εν εμή. Ήκουσα όμως την φωνή των λόγων αυτού. Και ενώ ήκουαν την φωνή των λόγων αυτού, εγώ ήμουν βεβηθισμένος εις βαθύν ύπνον επί πρόσωπό μου, το πρόσωπό μου επί την γη. Και ειδού χείρ με ήγγισε και με ήγερε επί τα γόνατά μου και τα σπαλάμας των χειρών μου. Και είπε προς εμέ, Δανιήλ, Ανήρ σπόδρα αγαπητέ, ενόησον τους λόγους, τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στήθη όρθιος, διότι προσέ απεστάνειν τώρα. Και όταν ελάλησε προς εμέ των λόγων τούτων, εσηκώθην έντρομος.
Και είπε προς εμέ, μη φοβού Δανίλ, διότι από τις πρώτης ημέρας καθήν έδωκα στην καρδία σου εις τον αεννοείς και κακοχείς ενώπιον του Θεού σου, εισηκούθησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας ανθίστατο εις εμέ 21 ημέρα. Αλλά ειδού ο Μιχαήλ, εις τον πρώτον άρχοντον, ήρθε να με βοηθήσει. Και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Και ήρθον να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβεί εις τον λαόν σου εν τες εσχάτες ημέρες, διότι η όρεση αυτή είναι δια πολλάς ημέρας. Και ενώ ελάλει τιούτους λόγους προς εμέ, έβολον το πρόσωπό μου προς την γη και έγινα άφωνος. Και ειδού ως θέα Υιού ανθρώπου ίγγισε τα χείλη μου, τότε ίνιξα το στόμα μου και ελάλησα και είπον προς τον ιστάμενον εμπροστέ μου, Κύριέ μου, εξαιτίας της οράσεως συναισθράφησαν τα εντοστία μου εν εμή και δεν έμεινε ισχύς εν εμή. Και πώς δύναται ο δούλος τούτου του Κυρίου μου να λαλήσει μετά του Κυρίου μου τούτου. Εν εμή βεβαίως από τον ίν δεν υπάρχει ουδε μία ισχύς, αλλά ουδέ πνοή έμεινε εν εμέ. Και με ίγγισε πάλι η θέα ανθρώπου και με ενίσχυσε. Και είπε, μη φοβού, ανήλες πόδρα αγαπητέ, ειρήνη είσαι, ανδρίζω και ισχύε. Και ενώ ελάλη προς εμέ, ενισχύθη και είπον, ας λαλήσει ο Κύριος μου, διότι με ενίσχυσας. Και είπεν, εξέβης γιατί ήρθον προς σε. Τώρα δε θέλω επιστρέψει να πολεμήσω μετά του άρχοντος της Περσίας και όταν εξέλθω, ειδού ο άρχοντας της Ελλάδος θεριέθη. Πλην θέλω σε αναγκύρει το γεγραμμένον, εν τη γραφή της αληθείας, δεν είναι ουδής ο αγωνιζόμενος με τιμού υπέρ τούτων, ημί Μιχαήλ ο άρχον ημών. Είναι μερικά πράγματα μέσα στο Λόγο του Θεού που έχω πει και άλλη φορά. Ο Θεός ανοίγει λιγάκι μια τρύπα να δούμε κάτι πράγματα τα οποία δημιουργούν πολλές φορές περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Και στο κεφάλι αυτό, αυτό κάνει ο Λόγος του Θεού. Ο Δανιήλ μας λέει, είδε κάτι, άκουσε κάτι και προσευχόταν στον Θεό για να μπορεί να καταλάβει καλύτερα και τον έπεσε πένθος και για τρεις εβδομάδες, 21 μέρες, δεν έφαγε, όπως το λέει εδώ πέρα, «Άρ' των επιθυμητών δεν έφαγον και κρέας και ίνων δεν εισήλθεν στο στόμα μου, ουδέ έλειψα με αυτόν παντελώς μέχρι συμπληρώσεως τριών ολοκλήρων εβδομάδων». Και τρεις εβδομάδες δεν μπορούσε να φάει, πενθούσε, νύστευε θα λέγαμε, και προσπαθούσε να καταλάβει πολλά από αυτά που τον είχε παρουσιάσει ο Θεός και που τον είχε πει ο Θεός με διαφόρους τρόπους και προσευχότανε. Και δεν προσευχόταν μόνο σου, γιατί όταν φτάσει στο 7 εδάφιο λέει: Και μόνο εγώ, ο Δανιήλ, είδον την όραση. Οι δε άνδρες, οι όντες με τεμού, δεν είδον την όραση. Αλλά τρόμος μέγας επέπεσε από αυτούς και έφυγαν και εκρύφθηκαν. Ήταν μαζί με άλλους και προσευχόντουσαν μαζί, μπορεί να ήταν οι τρεις φίλοι του, ο Σαδράχο, Μεσάχ και Αβδενεγό, μπορεί να ήσαν και άλλοι μαζί του, προσευχόταν στο ποτάμι κοντά. Και έχειναν τη χαδιά τους μπροστά στον Θεό με τον πόνο που είχαν, με τον φόβο που είχαν, να μπορούν να καταλάβουν τα πολλά που τους είχε παρουσιάσει ο Θεός. Και ο Θεός άκουσε. Και άκουσε και απαντάει ο Θεός. Και πάντα απαντάει ο Θεός όταν ερχόμαστε ενώπιον του με προσευχή. Καμιά φορά δεν ακούμε, δεν καταλαβαίνουμε και πολλές φορές δεν μπορεί να μας πει, διότι ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να χωρέσει όλα αυτά που ο Θεός βλέπει και ξέρει και το θέλημά Του και καμιά φορά λίγα μας παρουσιάζει, λίγα μας λέει, αλλά είναι θαυμάσιο πράγμα να θυμόμαστε τη σκηνή αυτή που προσευχόντουσαν για τρεις εβδομάδες, πενθούσαν, δεν έτρωγαν τίποτα και ο Θεός άκουσε και απαντάει. Είναι όμορφο πράγμα να θυμόμαστε ο Θεός απαντάει στην προσευχή και ιδιαίτερα όταν τα παιδιά Του μαζεύονται μαζί, όπως κάνουμε όταν έχουμε στην προσευχή, ο Θεός ακούει, δεν πάνε άσκοπες οι προσευχές μας. Αλλά καμιά φορά, όπως θα δούμε εδώ πέρα, οι απαντήσεις που δίνει ο Λόγος του Θεού, που δίνει ο Θεός,
δεν είναι εύκολο να τις εννοήσουμε. Καμιά φορά δεν απαντάει, διότι υπάρχουν λόγοι που ο Θεός μόνο γνωρίζει και άλλες φορές μας λέει να κάνουμε υπομονή. Και μας παρουσιάζει στο κεφάλαιο αυτό ο Λόγος του Θεού οι δύο πλευρές της προσευχής. Η μία πλευρά είναι η δικιά μας. Πέφτουμε στα γόνατά μας, λέμε ευχαριστώ Κύριε για το ένα και για το άλλο και για τις ευλογίες Σου, για την σωτηρία μας, για το πρωινό μας έδωσε να ονομαστούμε δικά Σου παιδιά, για τις υποσχέσεις Του. Αυτό είναι ένα μέρος της προσευχής μας και το επόμενο μέρος της προσευχής μας είναι Κύριε, και βγαίνει ο κατάλογος, έχω αυτό το πρόβλημα, έχω αυτή την ανάγκη, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, η εκκλησία και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία ζητάμε από τον Κύριο. Αυτή είναι η δικιά μας η πλευρά. Αυτό που βλέπουμε, που λέμε, που φέρνουμε ενώπιον του Θεού και είναι φανερό σε εμάς, ότι εμείς το κάνουμε. Είναι όμως και η άλλη πλευρά που παρουσιάζεται εδώ πέρα, που δεν την βλέπουμε, είναι κρυμμένη από τα μάτια μας. Και προσευχόμαστε και πολλά κηρύγματα, πολλά έχουν γραφτεί το τι γίνεται στην προσευχή κατόπιν προσευχόμαστε, πού πάνε τα λόγια αυτά και τι συμβαίνει στην άλλη μεριά. Και ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα, όπως είπαμε, ανοίγει μια μικρή τρύπα να μας δώσει ένα βλέμμα σε αυτήν την περίπτωση, όχι σε κάθε περίπτωση, σε αυτήν την περίπτωση τι γινότανε από την άλλη πλευρά της προσευχής. Στην παρουσία του Θεού, τι γινότανε εκεί που ο Δανιήλ δεν μπορούσε να δει και δεν μπορούσε να καταλάβει τι γινότανε. Και δεν μας δίνει πολλές λεπτομέρειες να κάνουμε κάποια θεολογία και να πούμε έτσι ενεργεί ο Θεός, αυτό κάνει ο Θεός. Απλώς λίγα λόγια μας λέει να καταλάβουμε μερικά πράγματα που συμβαίνουν στον τομέα αυτό που δεν βλέπουμε, στον πνευματικό τομέα, ώστε να μας παρηγορήσει στις καρδιές μας ότι ο Κύριος τα βλέπει όλα αυτά και ο Κύριος είναι πίσω από όλα αυτά και δεν θα συμβεί τίποτα χωρίς ο Θεός να δώσει την οδηγία να γίνει κάτι. Έχει ορίσει ο Θεός το τι θα γίνει και μας παρουσιάζει εδώ πέρα ότι όλα είναι στα χέρια του Θεού. Αλλά από την πλευρά τη δικιά μας δεν τα βλέπουμε αυτά και πολλές φορές δημιουργούνται ερωτήσεις. Εδώ πέρα ο Δανιήλ προσεύχεται, δεν ξέρει, ξεκίνησε ο άγγελος πριν σε μία μέρες, ο Θεός τον έστειλε να πάει να απαντήσει στον Δανιήλ, τον σταμάτησε ο άρχοντας της υπηρεσίας σε 21 μέρες. Πολλές ερωτήσεις δημιουργεί αυτό, δεν το ξέρει αυτό, αλλά περίμενε ο Θεός να απαντήσει. Και μπορεί να τον έπιασε και λίγο προβληματισμός, Κύριε, γιατί να απαντάς, πού είσαι, τι έγινε η προσευχή μου, όπως πολλές φορές συμβαίνει και σε εμάς. Όταν προσεύχουμε και καμιά φορά αισθάνεσαι, δεν φεύγει η προσευχή πάνω από το ταβάνι, από το σπιτιού σου, από τα δωμάτια σου. Τι έγινε η προσευχή μου, Κύριε, πού είσαι, δεν ακούσε, τι γίνονται τα λόγια αυτά. Και αυτό συμβαίνει επειδή κοιτάμε την προσευχή από τη δικιά μας την πλευρά και όχι αυτό που συμβαίνει από την άλλη την πλευρά. Στην Αποκάλυψη μας λέει ο Λόγος του Θεού στο Ήτα κεφάλαιο 3 εδάφιο, και ήρθεν άλλος άγγελος και στάθη έμπροσθεν του θυσιαστηρίου κατών θυμιατήριων χρυσούν και δώθησαν εις αυτόν θυμιάμετα πολλά για να προσφέρει με τας προσευχάς αυτών, με τας προσευχάς πάντων των Αγίων επί το θυσιαστήριο των χρυσών το ενώπιον του θρόνου. Έχει λέγει μια φιάλη ο Θεός γεμάτα από τις προσευχές των Αγίων. Και μας θυμίζει ο Λόγος του Θεού ότι πολλές φορές οι προσευχές μας, εμείς αισθανόμαστε δεν πηγαίνουν πουθενά, τις άκουσε ο Θεός, δεν απαντάει ο Θεός, γιατί δεν απαντάει. Ενώ ο Θεός τα κατάει όλα αυτά και ενώ πολλές φορές με φόβο και με πόνο βγαίνει η προσευχή και με πολύ άγχος στην καρδιά βγαίνει η προσευχή, ο Θεός όχι μόνο τα κατάει, αλλά έχουν μεγάλη αξία ενώπιον του Θεού. Και εδώ πέρα στην Αποκάλυψη μας λέει ότι τα κατάει και παρουσιαστήκαν ενώπιον του Θεού. Επίσης προς Ρωμαίους στο Ήτα 26 μας λέει «Ως αυτός δε και το Πνεύμα συμβοηθεί με τας ασθενείας ημών, επειδή το τι να προσευχηθούμεν ως πρέπει δεν εξεύρουμε, αλλά αυτό το Πνεύμα οικετεύει υπέρ ημών, διαστεναγμών αλληλάτων». Πολλές φορές λέει «Δεν ξέρουμε πώς να ξεχυλήσει η καρδιά μας, έχουμε μέσα, βράζει η καρδιά μας, δεν ξέρουμε πώς να τα πούμε, να τα φέρουμε ενώπιον του Θεού». Και όμως το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα τα φέρνει αυτά ενώπιον του Θεού με τρόπο το οποίο καμιά φορά βγαίνουν τα λόγια περδεμένα, ανακατωμένα, αλλά ο Θεός καταλαβαίνει την καρδιά και ξέρει τι υπάρχει μέσα στην καρδιά και είναι κάτι που κάνει ο Κύριος μαζί μας. Και έτσι ο Θεός ακούει την προσευχή και όχι μόνο ακούει την προσευχή,
αλλά μας ενθαρρύνει να ερχόμαστε με θάρρος μπροστά Του, διότι κάθε φορά που ερχόμαστε μπροστά Του ακούει την προσευχή μας. Και λέει ο Απόστολος προς Εβραίους Επιστολής στο 10ο κεφάλιο, «Έχοντας λοιπόν αρχιερέα μέγα, ως εις διήρθε τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ασκατώμεν την ομολογία. Διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει εις τας ασθενείας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησίας εις τον θρόν της χάριτος, για να λάβουμε έλεος και να εύρουμε χάριν προς βοήθεια εν καιρό χρείας». Και αυτό ήταν το θάρρος, την παρησία που είχε ο Δανιήλ μαζί με τον Κύριο. Προσευχόταν. Δεν ήξερε τι γινόταν τις 21 μέρες που ήταν ησυχία και δεν είχε έρθει καμιά απάντηση από τον Κύριο. Προσευχόταν. Και με τέτοια παρησία πρέπει να ερχόμαστε ενώπιον του Κυρίου όταν προσευχόμαστε. Και καμιά φορά, όπως είπαμε, η απάντηση μπορεί να μην είναι καθαρή, αλλά ο Κύριος που ξέρει δίνει αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή μας και μας το έχει υποσχεθεί ότι θα είναι πάντα μαζί μας, να μας στηρίξει και να μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε. Και εδώ ο Δανιήλ, προσευχόταν, είπαμε, 3 εβδομάδες, πενθούσε, δεν έφαγε τα ωραία φατά που κάποτε είχε. Και θα πούμε ποιο ήταν, γιατί το έκανε αυτό. Και είχαμε πει ότι βρισκόταν προς το τέλος στα 70 χρόνια, μπορεί να είχαν τελειώσει και τα 70 χρόνια. Και στην προφητεία που είχε κάνει ο Ιερεμίας, 70 χρόνια θέλησαν στην Βαβυλώνα, κατόπιν θα επέστρεφαν πίσω, θα τελείωνε η αυτοκρατορία της Βαβυλωνιακής, η Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Και όμως δεν έπρεπε ο Δανιήλ, ο λαός του Ισραήλ, να ξαναμαζεύεται και να ξαναγίνεται αυτός ο θαυμάσιος λαός του Θεού, με τον Θεό στη μέση, να κυβερνάται από τον Κύριο κατά έναν τρόπο και να στέκεται ως λαός του Θεού. Αυτό που έβλεπε ήταν, συνέχιζε μια κατάσταση που ο λαός δεν μπορούσε να σταθεί σαν λαός. Και μέχρι πριν 80 χρόνια πότε ήταν, έτσι όλο ένα ήταν ο λαός Ισραήλ. Ήταν λαός διασπαρμένος σε πολλά μέρη του κόσμου και κάποτε τώρα τελευταία έχουν μαζευτεί και έχει γίνει το έθνος, ο λαός Ισραήλ. Και έτσι υπήρχε αυτό ο προβληματισμός στον Δανιήλ, κύριε, είπε σε 70 χρόνια, ήρθαν, σχεδόν έχουν περάσει, δεν φαίνεται να αλλάζει τίποτα, τι γίνεται. Και ο Θεός του δίνει μια όραση, του δίνει να δει ότι θα περνούσαν τα 70 χρόνια. Οι Βαβυλώνες θα φεύγανε. Αλλά μέχρι να ξαναιδρυθεί ο λαός του Ισραήλ και να κυβερνείται όπως κάποτε κυβερνότανε από τον Κύριο, πολλά ακόμα έπρεπε να περάσουν και πολλά χρόνια ακόμα μας μένουν μέχρι να φτάσουμε στη χειρετή βασιλεία, κάποτε στο μέλλον, όπου ο Θεός θα δει στον λαό Του και θα κυβερνήσει τον λαό Του. Και ο Δανιήλ, αυτό πολύ τον προβλημάτιζε. Κύριε, όλο αυτό πρέπει να περάσει ο λαός Σου. Και έρχεται κάποιος να εξηγήσει τον Δανιήλ το όνειρο αυτό που είχε δει, το όραμα αυτό που είχε δει. Και το πρώτο πρόσωπο που παρουσιάζεται στο εδάφιο 5 με 6, στο κεφάλι αυτό, μοιάζει πολύ η θέα του με μια άλλη σκηνή που βρίσκεται στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, που μας λέει εκεί πέρα, έβγαινε από τα μάτια του, λαμπρός, η στολή του, και καταλαβαίνουμε θα ήταν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κατά έναν τρόπο είδε ο Δανιήλ το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και μόλις το άκουσε και άκουσε τη φωνή του, που ήταν σαν φωνή όχλου, κάτι παρόμοιο μας λέει στην Αποκάλυψη, έπεσε κάτω και άλλοι φοβηθήκαν που ήταν μαζί του και τα βάλαν στα πόδια να κρυφτούν. Ο Δανιήλ έπεσε κάτω και δεν ήξερε τι να κάνει. Και μετά μας λέει κάποιος άλλος, φαίνεται, ο άγγελος που θα του έφερε το μήνυμα, τον άγγιξε και τον στήριξε και τον σήκωσε πάνω στα πόδια του για να το εξηγήσει αυτά που τον είχε στείλει ο Θεός να πει στον Δανιήλ. Και ο άγγελος αυτός, υπολογίζουν πολύ, θα ήταν ο άγγελος ο Γαβρίλ, αλλά δεν ξέρουμε σίγουρα, αλλά μάλλον θα ήταν ο Γαβρίλ, και ξεκινάει να λέει στον Δανιήλ, ξεκίνησε πριν 21 μέρες, αλλά ο άρχοντας της Περσίας με σταμάτησε. Και δεν αναφέρεται πουθενά αλλού ο άρχοντας της Περσίας, μόνο εδώ. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν ο Κύρος, ο Δαρίος, οι βασιλείς που είχαν υπέστες τότε,
πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να σταθεί εναντίον κάποιου αγγέλου που ο Θεός είχε στείλει να φέρει κάποιο μήνυμα στον Δανιήλ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν ήταν άνθρωπος, κάποια δαιμονική οντότητα θα ήταν που μπορούσε και είχε τη δύναμη να εμποδίσει τον άγγελο του Θεού να αφήσει τον Δανιήλ να δώσει το μήνυμα που είχε ο Θεός για τον Δανιήλ. Και πάλι δημιουργεί αυτό ερωτήσεις. Μπορεί άγγελος, δαιμόνια να σταθεί ενώπιον του αγγέλου του Θεού να το εμποδίσει, να μην μπορεί να πει στον Δανιήλ αυτό που έχει να πει. Δημιουργούν αυτά τα πάντα πολλές ερωτήσεις. Και για το ανθρώπινο νου, το δικό μας το νου που ξέρουμε πολλά από τη Γραφή, πάλι δημιουργεί πολλές ερωτήσεις. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο Θεός δεν μας δίνει όλες τις λεπτομέρειες του τι συμβαίνει στον υπερφυσικό κόσμο, γιατί ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να τα χωνέψει, να τα χωρέσει όλα αυτά και να καταλάβει γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά μας λέει εδώ πέρα ότι ήταν ο άρχοντας της Περσίας. Και μας δίνει επίσης στο 13 εδάφιο, όχι μόνο ο άρχοντας της Περσίας. 13 είναι που μας λέει. Και εκεί πλησίων των βασιλέων της Περσίας. Αναφέρει και τους βασιλείς της Περσίας. Ήταν ο Κύρος και ο Δαρίος. Μπορεί να ήταν άλλες πνευματικές οντότητες που υπήρχαν τότε και υπήρχε κάποια. Δεν ξέρω πώς το λένε στα αγγλικά, στα ελληνικά. Hierarchy. Πες μου πώς είναι hierarchy στα αγγλικά. Ιεραρχία. Ο μεγάλος δαίμονας, μετά πιο μικρός δαίμονας και μετά τα μικρά δαιμόνια. Ποιος ξέρει πώς είναι οργανωμένα όλα αυτά. Αλλά ήταν ο άρχοντας της Περσίας και κατόπιν ήταν και οι βασιλείς που ήταν μαζί του της Περσίας. Και λέει ο άγγελος αυτός, ο πιστεύω ήταν ο Γαβρίλ, ότι ξεκίνησα, αλλά με σταμάτησε ο άρχοντας της Περσίας με τους βασιλείς που υπήρχαν εκεί πέρα και δεν μπορούσα να έρθω να σου πω αυτό που ο Θεός με έστειλε να σου πω. Και μέχρι λέει που ήρθε ο αρχάγγελος ο Μιχαήλ να αναλάβει τη μάχη για να μπορώ να φύγω και να έρθω να σου πω αυτά που έχω να σου πω. Και πάει δημιουργεί κάποια δυσκολία εδώ πέρα. Καλά, οι άγγελοι μεταξύ τους έχουν διάφορες δυνάμεις και ο ένας μπορεί να αντισταθεί, να παλέψει, ο άλλος δεν μπορεί. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να χωνέψουμε, αλλά μας είναι, όπως είπα, μια μικρή σκηνή ο λόγος του Θεού να καταλάβουμε. Έφυγε η προσευχή από το στόμα του Δανιήλ. Όλος ο κόσμος, ο πνευματικός, αναστατώθηκε για να μην έρθει η απάντηση του Θεού στον Δανιήλ. Και ο Θεός όμως πρόβλεψε να έρθει η απάντηση στον Δανιήλ. Και λέει εδώ πέρα για τον Μιχαήλ, ότι ο Μιχαήλ στο 13 εδάφιο μας λέει, ο Μιχαήλ εις των πρώτων αρχόντων. Και μεταξύ τους αγγέλους υπάρχει κάποια ιεραρχία. Εις των πρώτων των αρχόντων. Στο 21 εδάφιο μας λέει, «Εμή ο Μιχαήλ, ο άρχον ημών». Φαίνεται, όπως οι Πέρσες είχαν κάποιον άρχοντα δαιμόνιο, ο Θεός είχε βάλει τον Μιχαήλ άρχον πάντων στον λαό Ισραήλ. Πάμε και στο 12 κεφάλαιο, στο 2 κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο μας λέει, «Και τον καιρό εκείνο θέλει ηγηθεί Μιχαήλ, ο άρχον, ο μέγας, ο ιστάμενος υπέρ των ιών του λαού σου». Ο Μιχαήλ ήταν αυτός που ο Θεός είχε βάλει να προστατεύσει τον λαό του. Και όπως είπα, λίγα μας λέει ο λόγος του Θεού, μπορεί να υποθέσουμε πολλά και μερικοί το κάνουν αυτό, δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε εμείς αυτό. Αλλά γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και για ποιο λόγο μας τα παρουσιάζει όλα αυτά ο λόγος του Θεού. Τι έχουμε να μάθουμε για τον εαυτό μας για το θέμα αυτό. Και είναι μια δύσκολη ερώτηση, διότι όταν ο Θεός δεν σου δίνει όλες τις λεπτομέρειες, πολλές φορές υποθέτεις και λες πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι σωστά και να δημιουργούν δυσκολία. Αυτό που έστειλε ο Θεός τον άγγελο να πει στον Δανιήλ, πρώτα απ' όλα ήταν ότι οι Πέρσες θα πέσουν. Και φαντάζομαι ο άρχοντας της Περσίας να μην ήθελε ο Δανιήλ να ακούσει αυτό. Μήπως πάρει λίγο θάρρος ο Δανιήλ και μήπως μπορεί να σταθεί και δυναμωθεί λίγο περισσότερο και ήθελε, όπως πάντοτε κάνει ο εχθρός, να προσπαθήσει να πρόξει το σκοτάδι του δικό του να αποκάμνουν τα παιδιά του Θεού. Ενώ ο Θεός ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στον Δανιήλ, να τον πει τον Δανιήλ, «Δανιήλ, δεν σε έχω ξεχάσει». Ο Μιχαήλ προσέχει. «Να μην χαθεί ο λαός μου. Δικός μου είναι ο λαός».
όλα τα έχω ορίσει εγώ, μη χάνεις το θάρρος σου. Και ο άρχοντας της Πεθείας προσπαθούσε να σταματήσει το μήνυμα αυτό και άλλες λεπτομέρειες που αναφέρει ο άγγελος δαθούν στον Δανιό. Και όλο ένα αυτό συμβαίνει μέσα της ιστορίας. Ήταν ο άρχοντας της Πεθείας τότε που ήθελε να κατασέψει τον λαό του Θεού, και σήμερα οι Πέρσες στο Ιράν πάλι θέλουν να καταστρέψουν τον λόγο του Θεού και όλες οι αραβικές χώρες γύρω εκεί πέρα, πολλοί άρχοντες εναντίον του λαού Ισραήλ. Και πιστεύω πάλι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι εκεί πέρα και προστατεύει τον λαό του, γιατί ο Θεός έχει τα δικά του σχέδια, τα οποία δεν τα βλέπουμε, δεν τα καταλαβαίνουμε, αλλά δίνει θάρρος στον Δανιήλ. Θα καταλάβει ο Δανιήλ, δηλαδή δεν είσαι μόνος. Ο Άρχον Μιχαήλ. Δεν αναφέρει πουθενά αλλού, εκτός το κεφάλι αυτό, ότι είναι ο Άρχον Μιχαήλ πάνω στον λαό μου. Και μαζί να καταλάβουμε ότι όλα αυτά μας παρουσιάζει πέρα ο λόγος του Θεού, να μας τα παρουσιάζει για να πάρουμε θάρρος, ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας δεν είναι άστοχα. Καμιά φορά τα βάζουμε την κυβέρνηση. Μα τόσο ανόητοι είναι, τόσο τυφλοί είναι, δεν βλέπουν τι κάνουν, το κακό που φαίνουν. Κάποιος άρχοντας από πίσω σπρώχνει. Και ο Θεός με τη σειρά του λέει, σταμάτα, μέχρι εκεί, όχι πιο πέρα. Διότι όλα τα έχει ορίσει ο Θεός, με το σχέδιο που έχει ο Θεός, και ενώ εμείς το μόνο που βλέπουμε είναι σκοτάδι, ο λόγος του Θεού μας παρουσιάζει, μέσω της τρύπας αυτής της μικρής, ότι ο Θεός στέκεται κοντά. Δεν στέκεται μακριά. Για να μην χάσουμε το θάρρος μας, να μην απογοητευτούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν, διότι το σκοτάδι απλώνεται, και θα πω ακόμα περισσότερο, ο Κύριος έρχεται και δεν θα είμαστε εδώ να δούμε τα χειρότερα που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, να βρεθούμε στην παρουσία του Θεού. Και ο Θεός απαντάει στην προσευχή του Δανίου. Και καμιά φορά απαντάει με τρόπο που είναι ευκολονόητο, καμιά φορά δεν είναι τόσο ευκολονόητος ο τρόπος. Γι' αυτό που χρειάζεται από εμάς είναι υπομονή, να μην χάσουμε το θάρρος μας, αλλά να μείνουμε πιστοί σε αυτά που μας λέει ο Κύριος μας. Και τον Δανιήλ, η απάντηση της προσευχή ήρθε. Τα δαιμόνια είχαν κάποιο σχέδιο να καταστρέψουν τον λαό του, να τους κάνουν να απελπιστούν, να απογοητευτούν, ότι ο Θεός δεν ενδιαφερόταν καθόλου, και έχει ο Θεός να δώσει στον Δανιήλ ένα μικρό παρακτηράκι να δει, όχι Δανιήλ. Εγώ είμαι κοντά σου, είμαι κοντά με τον λαό μου. Και μας θυμίζει για μια πραγματικότητα που πολλές φορές, όπως είπα, δεν τη βλέπουμε. Γι' αυτό έχει το Απόστολος Παύλος προς Εφησίους επιστολή στο Σίγμα κεφάλαιο και μας λέει: «Ενδύθετε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε, να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Διότι δεν είναι υπάλληλοι μόνο εναντίον αίμα και σάρκα». Εμείς βλέπουμε τους ανθρώπους και λέει: «Αυτός διάβολος είναι. Αυτός, ξέχασε τον». Από πίσω είναι, αυτά που μας λέει εδώ πέρα, η αχάς, δεν είναι υπάλληλοι μόνο εναντίον αίμα και σάρκα, εναντίον εις τας αχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον τους κοσμοκράτερας, τους σκότους του αιώνου τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Κάτι παρόμοιος λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος, αυτά που έβλεπε, μάλλον που είχε απάκουγε ο Δανιήλ. Ότι υπήρχαν αυτοί από πίσω τα πνεύματα τα οποία ενεργούσαν με τον τρόπο αυτό να καταστρέψουν τον λαό του Θεού τότες, να καταστρέψουν την Εκκλησία σήμερα και όλα είναι να πηγαίνουν εναντίον στον Θεό. Και μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος να ενδυθούμε την πανοπλία του Θεού. Για την πανοπλία του Θεού μας είναι διάφορα που κάνουν την πανοπλία του Θεού, γιατί όλα αυτά χρειάζονται. Χρειάζεται να μπορούμε να σταθούμε και να σταθούμε όχι μόνο στην πίστη, αλλά να μπορούμε να σταθούμε εν τη ημέρα την πονηρά. Γιατί η μέρα η πονηρά, όλο ένα είναι γύρω μας. Γι' αυτό μας προτρέπει ο Κύριος, δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, για να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά, αφού καταπολεμήσετε τα πάντα να σταθείτε. Υπάρχει πόλεμος μπροστά μας, λέει. Πρέπει να καταπολεμήσουμε και κατόπιν να σταθούμε. Και όπως είπα, καμιά φορά ο Θεός μας παρουσιάζει αυτές τις σκηνές να δούμε ότι τα πράγματα δεν συμβαίνουν έτσι άστοχα, αλλά ο Κύριος είναι από πίσω.
Μας παρουσιάζει μια άλλη σκηνή στην επιστολή του Ιούδα, στο πρώτο εδάφιο, κεφάλαιο, εδάφιο 9, και μας λέει: «Ο δε Μιχαήλ, ο αρχάγγελος, ότι αγωνιζόμενος με τον διάβολο, εφιλονίκη περί το σώματος του Μωυσέως, δεν είναι τόμησε να επιφέρει εναντίον αυτού κατηγορίαν βλάσφημων, αλλά είπε ο Κύριος να σε επιτιμήσει». Γιατί να πολεμήσει για το σώμα του Μωυσέως? Υπάρχουν λόγοι και που να έχουν ακούσει τους διάφορους λόγους. Εμένα με ενδιαφέρει τόσο περισσότερο που μας δίνει μια σκηνή το τι συμβαίνει από πίσω, το οποίο δεν, κανένας άνθρωπος δεν την είδε και είναι κάτι το οποίο μας παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού για πράγματα τα οποία δεν φαίνονται και όμως συμβαίνουν και μας δείχνει ότι ο Θεός ολοένα ενεργεί. Και στο πιο δύσκολο σκοτάδι που να βρίσκεται η ανθρωπότητα, ο Θεός ακόμα ενεργεί. Να φέρει το δικό του σχέδιο. Η κρίση του Θεού είναι το σκοτάδι που βλέπουμε γύρω μας, αλλά φέρει το δικό του σχέδιο. Μια άλλη σκηνή στο βιβλίο του Ιώβ. Θυμόσαστε εκεί πέρα που είχε μαζευτεί, λέει, η γη του Θεού και μεταξύ τους ήρθε και ο διάβολος και λέει ο Θεός, εσύ τι γυρεύεις εδώ? Λέει, κάνω βόλτες. Έβαλε στο μάτι σου πάνω στον δρόμο του Ιώβ που δεν υπάρχει άλλο σαν κι αυτόν. Βέβαια τον έχεις περιφράξει γύρω-γύρω και όλα πάνε καλά στη ζωή του, γιατί να μην, μην χαίρεται μαζί σου? Εντάξει, του λέει, άγγιξε αυτά που έχει, μην αγγίξεις τον Ιώβ. Και ο διάβολος δεν χάνει ευκαιρία, με τα χαράς, τα πήρε όλα που είχε ο Ιώβ. Ο Ιώβ έμεινε όμως στερεός εν Κυρίω. Και τότε λέει, πάρε φορά, ξαναπαρουσιάζεται ο διάβολος και λέει ο Θεός, πάρε εδώ. Βέβαια, λέει, έχει την υγεία του Ιώβ και γι' αυτό σε δοξάζει. Θα πειράξει το σώμα του, αλλά δεν θα πειράξει την ψυχή του. Φανταστείτε ο Ιώβ να ήξερε αυτή τη συζήτηση που γινόταν μεταξύ του Θεού και του διαβόλου. Τι θα μπορούσε να καταλάβει ο Ιώβ για τα σχέδια του Θεού στη δικιά του ζωή? Γι' αυτό λέω πολλές φορές ο Θεός δεν μας παρουσιάζει πράγματα τα οποία δεν είναι ανάγκη να ξέρουμε. Γι' αυτό που μας προτρέπει να κάνουμε είναι να μείνουμε στηριγμένοι σε Αυτόν. Διότι ο εχθρός έχει το σκοπό του και ο σκοπός του είναι να μας γκρεμίσει, ο σκοπός του Θεού είναι όμως να μας στηρίξει. Και σε Αυτόν πρέπει να στηριζόμαστε. Έχουμε επίσης και μια άλλη σκηνή με τον Αχάβ και θυμόστε τον προφήτη Μιχαΐα. Και ο Ιωσαφάτ που ήταν εκεί πέρα λέει, καλά δεν υπάρχει κανένας προφήτης του Θεού να μας πει την αλήθεια. Ο Αχάβ είχε το δικού του προφήτες που έλεγαν πάνε, θα κερδίσει τον πόλεμο. Δεν υπάρχει προφήτης του Θεού. Είναι ένας, αλλά το μισό λέει, γιατί δεν λέει ποτέ καλά πράγματα για μένα. Και καλούν τον Μιχαΐα και ο Μιχαΐας λέει, άκουσαν λοιπόν τον λόγο του Κυρίου. Είδαν τον Κύριον καθημένον επί του θρόνου αυτού. Και πάσαν την στατιά του ουρανού περισταμένην περί αυτών, εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Και είπε Κύριος, τι θέλει απατήσει τον Αχάβ ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμόθ Γαλάδ? Και ο μεν είπε ούτως, ο δε είπε ούτως, και εξήθε το πνεύμα και στάθη ενώπιον Κυρίου και είπε, εγώ θέλω απατήσει αυτόν. Και είπε ο Κύριος προς αυτό, τι είναι η τρόπο? Και είπε, θέλω εξέλθει και θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εις το στόμα τη πάντων των προφητών αυτού. Και είπε Κύριος, θέλεις απατήσει? Και έτσι θέλεις κατορθώσει? Έξερθε και κάμε ούτω. Μας περάσει πάλι μια άλλη σκηνή. Ο Αχάβ που δεν ήθελε να ακούσει τον Θεό, που τιμούσε τους προφήτες, τους ψεύτες. Δεν ήθελε να ακούσει τον Μιχαΐα, του μισού τον Μιχαΐα, διότι δεν έπρεπε να έλεγε τίποτα καλό Μιχαΐας για αυτόν. Και ο Μιχαΐας τον παρουσιάζει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Αχάβ. Ότι πονηρό πνεύμα θα έρθει στους προφήτες σου να σου πούνε αυτό που θέλεις να ακούσεις, να πας να καταστραφείς. Και ο Θεός είπε στους δαίμονες που θα το κάνανε αυτό, πάντε κάντε το και θα το κατορθώσετε. Και το είπε ο Μιχαΐας στον Αχάβ και ο Αχάβ δεν είχε αυτή να ακούσει. Γιατί δύσκολα καμιά φορά στον άνθρωπο να καταλάβει όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί που δεν βλέπει. Ο Θεός όμως μας παρουσιάζει μερικά πράγματα να καταλάβουμε, όπως είπα νωρίτερα, ότι το παν όλα είναι στα χέρια του Κυρίου μας. Και εκεί πέρα πρέπει να στηριζόμαστε. Και όσο περισσότερο φαίνονται τα δόντια του εχθρού, πάντα εκεί πέρα να στηριζόμαστε. Διότι η ψυχή μας είναι ασφαλής στα χέρια του Κυρίου. Δεν υπάρχουν, να το πω στα ελληνικά, πολύ άφθονα, ας το πω έτσι,
είναι τα πνεύματα, τα πονηρά, τα οποία θέλουν όπως ήθελαν στον Αχάζ να τον γελάσουν, να τον κοροϊδέψουν, να κάνουν το ίδιο και σε εμάς. Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να στηριζόμαστε στον Κύριο. Προς ομοίως, λέει ο Απόστολος Παύλος, επειδή όσοι στον ίδιο εαυτού ιών δεν εφίστη, αλλά παρέδεκαν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα. Σε αυτές τις υποσχέσεις να στηριζόμαστε. Ήθελα να τελειώσω με τα λόγια ενός ύμνου που θυμήθηκα σήμερα το πρωί, που ψαλούμε πολλές φορές. Ο πιστέ προχώρα και μη σταματάς, τη ζωή ο δρόμος είναι ο Γολγοθάς. Και όσο και αν σε θλίβει τώρα το κακό, σε προσμένει δόξα κι στον ουρανό, ο αγάλο ο διπόρε. Στο ταξίδι σου αυτό έχει συντροφιά τον πράο, τον γλυκύτατο Χριστό. Ο Θεός να ευλογήσει τον λόγο του μέσα στις καρδιές μας και να δώσει στον καθένα μας αυτό που έχει η ψυχή μας ανάγκη.